Οι καταστροφές από τις πλημμύρες στο Δήμο Λαγκαδά είναι, κύριε Υπουργέ, το θέμα. Η Θάλια, όπως ονομάζεται η τελευταία κακοκαιρία, πριν τρεις εβδομάδες άφησε πίσω της σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος μια αγνώριμη δυστυχώς εικόνα, με καταστροφές καλλιεργειών και λαϊκών περιουσιών ως αποτέλεσμα της επικίνδυνης έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων. Ανυπολόγιστες καταστροφές εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, που τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τα ξημερώματα της Παρασκευής 7-8. Πλημμύρισαν δεκάδες καταστήματα στο κέντρο της πόλης του Λαγκαδά, δεκάδες υπόγεια σπιτιών πλημμύρισαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, μεγάλες είναι οι καταστροφές σε περιουσίες και αποθήκες σπιτιών. Φούσκωσαν χύμαροι, κάνοντας την κυκλοφορία αδύνατη και στην πόλη του Λαγκαδά, όπως και στους δρόμους προς τα χωριά Χρυσαυγή, Πέντε Βρυσών, Κολχικό, στην κυριολεξία. Πλημμύρισαν τα χωριά Καβαλάρη και Περιβολάκη, στο οποίο στο δεύτερο. Το 60% των σπιτιών του χωριού πλημμύρισαν και κόπηκε το ρεύμα, καθώς 10 κολόνες στη ΔΕΗ έπεσαν και καταστράφηκαν πολλοί μετασχηματιστές. Επίσης, καταστράφηκε και η γέφυρα στον δρόμο προς Κολχικό. Η πυροσβεστική δέχτηκε 170 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και απεγκλώβησε και μετέφερε σε ασφαλές σημείο 19 άτομα. Σε απόγνωση μετά από αυτήν την κατάσταση βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στο Δήμο Λαγκαδά, λόγω των σοβαρών ζημιών σε υποδομές, διότι με την ορμή του το νερό εξαφάνισε ζωοτροφές, βιταμίνες για τα ζώα, καλαμπόκια, μπάλες αχύρου στην περιοχή. Σε σύνολο δηλαδή 40 κτηνοτροφικών μονάδων στο Δήμο Λαγκαδά, οι 15 τουλάχιστον έχουν υποστεί ζημιές και είναι αυτές που εκτρέφουν το μισό ζωικό κεφάλαιο βοηδών στην περιοχή, που συνολικά ανέρχεται στα 6.000 βοηδοί. Και οι καταστροφές από πλημμύρες στο Δήμο Λαγκαδά φωνάζουν για την έλλειψη αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων. Απέναντι όμως σε αυτή την αναγκαιότητα είναι εξίσου, πρέπει να πούμε, εκοφαντική η απραξία και της σημερινής κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Λαγκαδά. Οι κυβερνήσεις και όλοι οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς γνωρίζουν με λεπτομέρειες την όξυνση του προβλήματος και τον επίγοντα χαρακτήρα των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, υλοποιούν έργα και υποδομές με κριτήριο την κερδοφορία του κεφαλαίου και όχι την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και ρωτάστε, κύριε Υπουργέ, σε ποιες επίκουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνησή σας για να γίνει άμεσα η ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών που έχουν υποστεί οι λαϊκές περιουσίες και να αποζημιωθούν οι πληγέντες στο 100%, καθώς και να εφρηθούν από χρέη σε εφορία, ΟΑΕ, τράπεζες, δημοτικά τέλη, και για να σταματήσουν φυσικά άμεσα οι οποίες διαδικασίες κατάσχεσης. Και δεύτερον, σε τι ενέργειες θα προβεί η κυβέρνησή σας για να γίνει άμεση και πλήρη αποκατάσταση όλων των καταστροφών στις υποδομές με σύγχρονες προδιαγραφές και να δοθεί και νέα κρατική χρηματοδότηση για το σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων θωράκισης στην περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, ούτως ώστε να λαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να βρεθούν οι κάτοικοι της περιοχής αντιμέτωποι με παρόμοιες καταστάσεις. Κύριε Υπουργέ, το γενικό κομμάτι που αφορούσε την απάντηση στον κύριο Δελή ισχύει και για τον Λαγκαδά. Προφανώς το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δυνατότητα να απαλλάξει από τα δημοτικά τέλη όσους έχουν πληγεί και βρίσκονται λόγω ανωτέρας βίας στη Θεομηνία. Εκεί τα συνεργεία έχουν προχωρήσει, οι καταγραφές. Νομίζω εντός μήνα μετά την φυσική καταστροφή ολοκληρώνεται η καταγραφή. Ειδικά για τον ΕΛΓΑ, μια που αναφέρατε το θέμα, μας ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο των εκτιμήσεων και βρέθηκε απώλεια ζωικού κεφαλαίου σε 24 εγωπρόβατα και 61 μελισσοσμήνη, τα οποία αυτές θα προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποπληρωμής. Όσο αφορά ειδικότερα τα έργα υποδομής, υπήρξε ένα πρόβλημα από την έντονη βροχόπτωση στην περιοχή του Λαγκαδά και μάλιστα στο κομμάτι το παιδινό και όχι στο ορεινό κομμάτι. Ο Δήμος Λαγκαδά είναι ένας πολύ μεγάλος δήμος σε έκταση, ο οποίος αρχίζει από τα προάστια της Θεσσαλονίκης και φτάνει μέχρι τον ορεινό χωριό του Σοχού. Άρα είναι μεγάλος σε έκταση, περιλαμβάνει και μεγάλο κομμάτι της λίμνης Κορώνιας και σχεδόν και κομμάτι της λίμνης Βόλβης. Όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι και αυτά που είπα προηγουμένως ισχύουν και για το Δήμο Λαγκαδά, και εδώ θα εξετάσουμε την πιθανότητα, εφόσον ο Δήμος Λαγκαδά είναι έτοιμος, να εντάξουμε έργα στη νέα πρόσκληση, η οποία θα βγει για τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία χρειάζονται στην περιοχή. Και θα έλεγα κλείνοντας ότι ήδη και εκεί ήταν την ίδια μέρα που υπήρχαν φυσικές καταστροφές και στο Βελβεντό της Κοζάνης, όπου εκδόθηκαν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Θοδωρικάκου, 150.000 ευρώ έκτακτη επιχορήγηση και στους δύο δήμους. Νομίζω είναι θέμα λίγων ημερών να προχωρήσει και ο Δήμος Λαγκαδά σε αυτή την αξιοποίηση των χρημάτων, προκειμένου να επουλωθούν οι πρώτες ζημιές που υπήρχαν. Όσο αφορά τον καθαρισμό των ρεμάτων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ήδη
δημοπρατή έργο 3 εκατομμυρίων ευρώ για τον καθαρισμό των ρεμάτων και ειδικά για το Δήμο Λαγκαδά υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση ύψους 70.000 ευρώ η οποία καλύπτεται το κόστος εξιμισίας μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας η οποία έχει σκοπό τον καθαρισμό των ρεμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, προφανώς τώρα με βάση τις προθέσεις και τις κατευθύνσεις που θα δώσει η κυβέρνηση θα τα δούμε και στην πράξη. Αλλά είναι μερικά στοιχεία τα οποία δείχνουν προς τα που πάει το πράγμα. Γιατί αυτή η περιοχή έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει κανάλια εδώ και 70 χρόνια, τα οποία έχουν να καθαριστούν 30 με 40 χρόνια. Και βέβαια από εδώ αναδεικνύεται και η διαχρονική ευθύνη των κυβερνήσεων. Και είναι ένα ερώτημα τώρα, πώς είναι δυνατόν, εφόσον, θα έλεγα παρακάτω, ότι δεν έχει γίνει καμιά πρόβλεψη διαχρονικά στο Δήμο, όσον αφορά το τεχνικό έργο του Δήμου, παρά τις γνωματεύσεις των αρμόδιων φορέων. Να μην γίνεται ένα έργο, τουλάχιστον διάνοιξης των καναλιών αυτών, για να μην προκύψει ένα πρόβλημα που έχει δεκαπλάσιο και εκατοσταπλάσιο κόστος στις ζωές, στην περιουσία, στις επιχειρήσεις, στις λαϊκές κατοικίες κτλ. Και γίνεται εκ των υστέρων όταν υπάρχουν οι ονοματεύσεις των αρμόδιων φορέων και βέβαια με την παρέμβαση της λαϊκής εισπύρωσης στην περιοχή που κάθε Δημοτικό Συμβούλιο αναδεικνύει επιτακτικά την ανάγκη αυτή, όπως λέει ο σοφός λαός μας του κουφού την πόρτα. Ένας Δήμος όμως που με ευθύνη της πλειοψηφίας, ακόμα και σε περίοδο έκτακτης ανάγκης η περιοχή, ο Δήμος έχει να συνεδριάσει και συνεχίζει να μην συνεδριάζει για να τεθούν τα ζητήματα και να πάρουν κατεύθυνση λύση στα πράγματα. Είναι όμως ένα θέμα και η καταγραφή, να πούμε, γιατί με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, εντάξει, έχει μια προχειρότητα γιατί εξαιρεί υπόγεια, αφορά μόνο οικίες, υπόγεια όμως που έχουν σοβαρές και κρίσιμες υποδομές για τη λαϊκή οικογένεια ή για τις επιχειρήσεις. Λέβητες είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Εξαιρεί πολλούς οι οποίοι δεν προλαβαίνουν να συνεχίσουν να επιβιώνουν και γρήγορα πρέπει οι μόνοι τους να αποκαταστήσουν τις βλάβες και δεν μπορούν να περιμένουν όλη αυτή τη διαδικασία που ουσιαστικά τρεις εβδομάδες έχει και το Υπουργείο δεν έχει προβεί τουλάχιστον στο κατελάχιστο τη χρηματοδότηση για να μπορούν ουσιαστικά να αποκαταστήσουν όλες αυτές τις κρίσιμες κέρυες για την συνέχιση της καθημερινής ζωής τους υποδομές. Εξαιρούνται και αυτοί από ό,τι φαίνεται. Και οι προβλέψεις λένε, κύριε Υπουργέ, ότι το εξάμεινο από τους τοπικούς φορείς και παράγοντες, το εξάμεινο δεν αρκεί για την διάνοιξη αυτών των καναλιών. Χωρίς καμία πρόθεση σε προσωπική κριτική, αλλά συνολικά ως μια αντιμετώπιση της ναυαρχίδας του ιδεολογήματος της πολιτικής παρέμβασης της κυβέρνησης για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που κανένας δεν τα ξέρει και δεν μπορούσε να τα προβλέψει, εμείς νομίζουμε ότι η συζήτηση και με το λαό μας και με την κυβέρνηση και η αντιπαράθεση ευτυχώς δεν χρειάζεται να γίνει στη βάση του ποιον Ινδιάνο μάγο να διαλέξουμε για να έχουμε πρόβλεψη καλύτερη για τα καιρικά φαινόμενα και ιδίως τη διαχείρισή του όταν υπάρχουν όλοι οι όροι, υπερπληθώρα, σε υπερπληθώρα και επιστημονικού προσωπικού και μελετών και εργατικού δυναμικού και μέσων παραγωγής και ορυκτού πλούτου, αύριο να ξεκινήσει η οριστική αμετάκλητη λύση αυτών των ζητημάτων και να μην προκύψουν ξανά ποτέ ζητήματα για το λαό μας. Γιατί δεν γίνεται όμως αυτό? Είναι γιατί δεν υπάρχουν προφανώς, σύμφωνα με τη λογική της κυβέρνησης, οι πόροι, τα κονδύλια, τα χρήματα να δοθούν για να συνεχίσουν τέλος πάντων και να χτιστούν αυτές οι υποδομές. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι μέγα ψέμα. Γιατί τα χρήματα υπάρχουν, είναι πολύ περισσότερα και από όσα χρειάζονται βέβαια στη λογική του να τη διαχειριστεί όλη τη διαδικασία αυτή το κράτος με πολύ περισσότερους εργαζόμενους και κεντρικό σχεδιασμό και όχι με εργολάβους που εκτινάσουν τα κόστη. Έχοντας στα χέρια όλες αυτές τις δυνατότητες στη χώρα μας για να τελειώσουν με όλες αυτές τα ζητήματα και την πίκρα που βιώνουν κάθε πυρκαγιά, σε κάθε πυρκαγιά και σε κάθε πλημμύρα τα λαϊκά στρώματα. Δεν τα δίνεται όμως εκεί. Τα δίνεται με όλους τους τρόπους, είτε με την απαλλαγή από φόρους, είτε με την απαλλαγή από τις εισφορές, είτε με την απευθείας χρηματοδότηση, σε αυτούς που δημιουργούν το πρόβλημα. Και επειδή ο λαός και του Λαγκαδά δεν αντιμετωπίζει μόνο το πρόβλημα της πλημμύρας, αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ανεργίας, το πρόβλημα στην πρόσβαση στην υγεία, αντιμετωπίζει τη συντριβή των αυτοαπασχολούμενων, αντιμετωπίζει το ξεκλείδισμα
αγροτών και κτηνοτρόφων. Αυτή που είναι το αίτιο για όλα αυτά που αντιμετωπίζει ο λαός και του Λαγκαδά και συνολικά ο λαός μας, χρηματοδοτούνται αδρά από την κυβέρνηση και τη δική σας, όπως σε συνέχεια έγινε και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, και δεν χρηματοδοτούνται αυτά που χρειάζεται ο λαός μας για να ζήσει το 2020, όχι με όρους του 1800. Και με αυτή την έννοια λέμε τον απευθυνόμενο και στον λαό μας ότι ευτυχώς η συζήτηση δεν μπορεί να τεθεί σε αυτό το επίπεδο και η συζήτηση άμεσα που πρέπει να ανοίξει με το λαό μας είναι το πότε θα πάρει απόφαση να γυρίσει το κλειδί της οικονομίας από το ιδιωτικό συμφέρον στο κοινωνικό συμφέρον, στην εξουσία της εργατικής τάξης, στο κεντρικό σχεδιασμό που όταν υπάρχουν όλοι οι όροι για να τελειώσουμε με όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί, κύριε Υπουργέ, και η κυβέρνησή σας το κλειδί του παραδείσου το έχει δώσει μόνο σε μια χούφτα παράσιτων στην οικονομία, στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και από αυτό δεν έχει να περιμένει καμία άσπρη μέρα ο λαός μας.